Λοιπόν, βρισκόμαστε στην πλατεία Δημητριάδη. Σήμερα Τρίτη, η μέρα της ανακύκλωσης. Εδώ στο παρκάκι γίνεται μια εκδήλωση εδώ για την ανακύκλωση. Βέβαια, δεν έχει πάρα πολύ συμμετοχή από παιδιά, δεν ξέρω το λόγο. Καλό είναι και εμείς οι ίδιοι, οι μεγαλύτεροι, αλλά και τα παιδιά μας από μικρή ηλικία να καταλαβαίνουν την έννοια της ανακύκλωσης. Λοιπόν, εδώ έχουν κάνει ένα είδος παιχνιδιού με σάκους που πρέπει να πηγαίνει το καθένα. Ένα χειροκρότημα για τον κύριο Γιάννη το μουσικό μας. Αρτί. Πλαστικό, ομορφή παιχνιδιού. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο χώρο του μπάσκετ. Θα πάμε και παραπέρα να δούμε κάποια πραγματάκια. Πάμε. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα περίπτερο με κάτι ποδήλατα. Α, δεν ξέρω τι. Δεν βλέπω και κάποιον να μας πει δύο λογάκια εδώ. Προηγουμένως πληροφορήθηκα ότι είναι να γίνει και κάποιο κάποιοι αγώνες, αλλά δεν ξέρω. Με ποδήλατα στη χωράφα. Περιμένουμε εδώ τον υπεύθυνο να μας πει δύο λογάκια. Λοιπόν, πάμε προς τα πάνω και ερχόμαστε και δύο μετά εδώ πέρα. Το βασικό θέμα πάντως όλης της έννοιας εδώ είναι η ανακύκλωση. Λοιπόν, για να δούμε, βλέπω έχει έρθει και ο υπεύθυνος εδώ με τα ποδήλατα. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα από εμάς. Πώς πάει? Μια χαρούλα. Βούρβας Bikes είμαστε εμείς. Ναι. Και Πόρτο Λεόνε, ομάδα αγωνιστική ποδηλασίας. Έχουμε βάλει το ποδήλατο στη ζωή μας για τα καλά. Και καθημερινά χρησιμοποιούμε για τις μετακινήσεις μας το ποδήλατο. Προκειμένου να συμβάλλουμε και εμείς για το περιβάλλον, για τη μη ρήπανση και για την καλή μας υγεία. Πολύ ωραία. Πού βρισκόσαστε εσείς? Βρισκόμαστε στη Νίκαια. Τηλεφόρο 28 Οκτωβρίου 35, όπως σας είπα το κατάστημα λέγεται Γούρβας Bikes και η δραστηριότητα ξεκινάει από ακαδημίες μικρών παιδιών, εκτός από τους πολλούς ποδηλάτων δηλαδή, μάλιστα, μέχρι και ενήλικων. Ωραία. Κάτι μου λέγατε πιο πριν για κάποια εκδήλωση που είναι, για ενημερώστε μας σχετικά. Βεβαίως. Την Κυριακή στις 10 Ιουνίου, στην περιοχή της Χωράφας, διοργανώνουμε το κατάστημά μας μαζί με τον Ποδηλατικό Σύλλογο Πόρτο Λεόνε. Έναν αγώνα mountain bike από κατηγορίες μίνι μικρά, μίνι μεγάλα, παιδες, παμπέδες, έφηβοι, άνδρες και masters και γυναίκες. Θα γίνει στην περιοχή αριστερά από το μοναστήρι, όπως βρισκόμαστε από εδώ μέχρι τώρα. Ξεκινάμε στις 10:30 και θα τελειώσουμε περίπου τις 3:00 το μεσημέρι. Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτό τους αγώνες? Σε αυτούς τους αγώνες μπορούν να συμμετάσχουν όλοι όσοι είναι κάτοχοι δελτίου αγωνιστικής ιδιότητας ποδηλασίας και κατηγορίες open, δηλαδή εσείς, εγώ, όποιος θέλει μπορεί να πάει να συμμετάσχει. Και για να δηλώσουν συμμετοχές ή γίνεται εκείνη τη μέρα ή πρέπει? Ναι, βεβαίως μπορεί να γίνει και εκείνη την ημέρα. Ναι. Μία ώρα τουλάχιστον πριν την εκκίνηση, άρα γύρω σε 9 η ώρα. Θα υπάρχει περίπτερο δηλαδή σχετικό? Βεβαίως, θα υπάρχουν περίπτερα, θα υπάρχουν υδροφόροι, θα υπάρχει μια πλήρης εγκατάσταση για να εξυπηρετήσουμε όλους τους αθλητές. Υπάρχουν κάποιες άλλες προϋποθέσεις που πρέπει να... Απαραίτητη προϋπόθεση χρήση κράνους. Πολύ ωραία. Για να είμαι ειλικρινής, περίμενα μια μεγαλύτερη συμμετοχή. Στο χώρο εδώ πέρα, τώρα δεν ξέρω για ποιο λόγο. Σίγουρα οι υπεύθυνοι και οι υπόλοιποι θα ξέρουν πολύ περισσότερα να μας πούνε. Θέλετε να κάνετε τέτοια στιγμή? Δεν είναι εξαιρετικά, ε? Ωραία είναι, πολύ ωραία. Έχει μια φάρμα. Mientras mi corazón
ξεκινάνε εδώ με τα παιδιά. Καλή σας μέρα εδώ. Από πού είσαστε? Είμαστε από το Ειδικό Δημοτικό Περάματος. Μάλιστα. Συμμετέχουμε σε αυτό το πρόγραμμα για την ανακύκλωση. Στο σχολείο έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα σε σχέση με την ανακύκλωση. Κατασκευές από ανακυκλώσιμα υλικά, όπως είναι το αγρόκτημα της ανακύκλωσης που έχουμε. Ναι, το τράβηξα προηγουμένως. Αν είναι κατασκευή δικιά σας, συγχαρητήρια. Και στα παιδιά βέβαια. Έχουμε φτιάξει επίσης στην περίοδο εκείνη, κάναμε μια θεματική οτροχό των ζώων και φτιάξαμε από ανακυκλώσιμα υλικά τους πόλους, τον βόρειο και τον νότιο πόλο, τα ζώα που πέφτουν σε χειμερή ανάγκη. Επίσης, στα πλαίσια του βιωματικού σχολείου, είχαμε φτιάξει την εφημερίδα της ανακύκλωσης, παιχνίδια αθλητικά με ανακυκλώσιμα υλικά. Θα ήθελα κάποια στιγμή, αν υπάρχει δυνατότητα, να έρθουμε στο ειδικό σχολείο να μας τα δείξετε και αυτά, να τα παρουσιάσουμε, να τα δει και ο κόσμος. Βρίσκονται όλα στην ιστοσελίδα του σχολείου μας. Ναι. Και έχω στείλει τα link στο Δήμο και νομίζω ότι από εκεί είναι... Πολλά πράγματα βλέπουμε πάντως, αλλά εντάξει, καλό είναι γιατί και κάποιες δημιουργίες που γίνονται να παρουσιάζονται, να τα βλέπει και ο κόσμος και τη δουλειά σας, αλλά και τη δουλειά των παιδιών που γίνεται. Αυτή η δραστηριότητα που κάνει ο Δήμος θεωρώ ότι είναι εξαιρετική. Και η φύτευση. Έχουμε κήπο στο σχολείο και ασχολούμαστε με διάφορα φυτά και κυρίως με την κορποστοποίηση που γίνεται μία φορά την εβδομάδα. Τα φλούδια δηλαδή που υπάρχουν από όλη την εβδομάδα τα μαζεύουμε στο ψυγείο και την Παρασκευή τα σκάβουμε και τα βάζουμε στο κήπο και για να γίνουν λίπασμα. Πολύ ωραία. Να είστε καλά. Να συνεχίσετε έτσι και να μεταδίδετε κάθε θετική ενέργεια που βλέπω ότι έχετε στα παιδιά μας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και στο έργο σας. Μαζί. Κύριος Λαβουδέξης, δεν ξέρω αν θέλει να πει κάτι. Όχι, όχι. Το ρεπορτάζ είναι πιο καλό να είναι. Σου κάνω το πράγμα. Πάει στο εκείνα, τα πέτα με τις μεγάλες. Είναι ένα εξαιρετικό site στην πόλη μέσα που ενημερώνει πάρα πολύ τους πολίτες. Να είναι... Έλα Δήμαρχε, πες δύο λόγια κι εσύ. Μια και είσαι παρόν. Δύο λόγια εδώ γιατί... Σήμερα Παγκόσμια ημέρα του περιβάλλοντος. Δεν είναι τυχαίο ότι επιλέξαμε αυτή την πλατεία εδώ, την πλατεία Δημητριάδη, δίπλα ακριβώς της εταιρείας Πετρελοειδών, που διαχρονικά αυτή η πόλη όχι απλά επιθυμεί, επιδιώκει και νομίζω ότι έχει οριμάσει πια αυτή η ιδέα, αυτή η λογική για την απομάκρυνση των εταιρεών πετρελαίου μέσα από το οικιστικό ιστό της πόλης. Σήμερα λοιπόν Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, μαζί με την ανακύκλωση και την προσπάθεια να περάσουμε το μήνυμα στα παιδιά, προσπαθούμε λοιπόν σε αυτό το χώρο να περάσουμε και το άλλο μήνυμα στην πολιτεία ότι ήρθε η ώρα οι εταιρείες πετρελαιών να απομακρυνθούν από το πέραμα. Πολύ ωραία, να είστε καλά. Ευχαριστώ, καλημέρα. Ευχαριστώ, καλημέρα. Πρέπει να
Λοιπόν, μια άλλη ομάδα εδώ πέρα επιδεικνύονται στη χαρτοκοπτική και γενικά ό,τι έχει σχέση με την ανακύκλωση, με το περιβάλλον. Όλα τα παιδάκια εδώ κάτι φτιάχνουν. Εδώ τα επιβλέπει η κοπέλα. Θα μας πείτε κάτι? Εδώ τώρα έχουμε μαζευτεί όλοι στο πάρκο εδώ πέρα για να γιορτάσουμε την ανακύκλωση. Εμείς αντικαταστούμε, μάλλον είμαστε εδώ εκ μέρους της ανταποκοτικής. Αυτό που κάνουμε εδώ πέρα με τα παιδιά είναι να τους μαθαίνουμε να κάνουν διάφορες δημιουργικές κατασκευές με ανακυκλώσιμα υλικά, προσπαθώντας να δώσουμε σε αυτά τα ανακυκλώσιμα υλικά ένα δεύτερο κύκλο ζωής. Και πει κάτω το παιχνίδι της διαλογής, όπου μέσα από το βιωματικό παιχνίδι προσπαθούν να μάθουν την έννοια της ανακύκλωσης και να έχουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα σε σχέση με τα ανακυκλώσιμα υλικά και την οικολογία γενικά. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Τι κάνετε, καλημέρα. Ωραία, παιδιά. Καλή σας ημέρα. Καλά είσαστε? Εδώ παρέα με τα παιδιά. Προσπαθούμε να τα ευαισθητοποιούμε, να προσέξουν το περιβάλλον. Είναι πολύτιμο και πρέπει με κάθε θυσία να το διατηρήσουμε όσο το δυνατόν καθαρό. Τη θάλασσα το καλοκαίρι τα ευαισθητοποιούμε, να μην την λερώνει. Τώρα, οπουδήποτε αλλού πάνε στην ξηρά, να μην πετάνε σκουπίδια, να προσέχουν το περιβάλλον. Να μην ανάβουν, να αφήνουν τους δικούς τους να ανάβουν φωτιές και να ψέσουν κάτι. Όσον αφορά το μέρος, εδώ είναι τα δουλειά του παιδιού. Αυτοκίνητα, βιοτεχνίες, βιομηχανίες. Πρέπει να συμβάλλουμε και εμείς αυτό. Εμείς ευαισθητοποιούμε τα παιδιά. Αν δεν βοηθήσουν και οι γονείς από το άλλο μέρος, να είστε καλά. Πρέπει προσπαθούμε να το δώσουμε στα παιδιά. Από εκεί και πέρα. Πόσα θα τους μείνουν. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Μπράβο, Μαρία, μπράβο. Ήδη το παιχνίδι εδώ και από τους μικρούς και από τους μεγάλους φίλους μας έχει ξεκινήσει. Έστω και μέσα από το παιχνίδι να μαθαίνουν τα παιδιά την ανακύκλωση.